αποστέλλοντας ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός τους μαθητάς του δια το θρηπτικό του έργο, ανεφέρθη στις δυσκολίες και τα εμπόδια που θα συναντούσαν στην πορεία τους και στέκεται σε δύο σημεία τα οποία και τους τονίζει όλος ιδιαιτέρως. Και ποια είναι αυτά τα σημεία? Αυτά τα δύο σημεία είναι το θάρρος και η πίστη. Αυτά τα δύο είναι στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους. Πηγαίνουν μαζί. Αν αφαιρέσουμε την πίστη, τότε το θάρρος γίνεται αλόγιστο θράσος. Από αυτήν την πίστη μου, οι Άγιοι Απόστολοι και όλοι οι Άγιοι μας αντλούσαν το θάρρος και αντιμετώπιζαν όλες τις δυσκολίες και αυτά ακόμη τα μαρτύρια. Στα αυτιά τους ηχούσαν τα λόγια του Κυρίου μας. «Θαρσείτε ότι εγώ είμαι, μη φοβήστε». Και με αυτά τα δύο αγωνίζονταν τον αγώνα των καλών. Με αυτά τα δύο ομολογούσαν την πίστη των. Με αυτά ομολογούσαν την εσταυρωμένη αγάπη των Κύριών μας Ιησούν Χριστό. Οι σήμερον λαμπρός τιμωμένοι υπό της Εκκλησίας μας ως η Παρθενομάρτης Αγία Παρασκευή, η οποία ανήκει στην χωρία των Αγίων του Δευτέρου αιώνος. Εχρειάζεται πολύ θάρρος για να αντιμετωπίσει τους επεγμούς, τους διωγμούς, αλλά και το μαρτύριο. Νέα περικαλής, καρπός στηρωτικών οδύνων και θερμών προσευχών, ανετράφει εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου και ανταπεκρίθη πλήρως στις προσδοκίες των ευσεβών γονέων της αγάθωνος και πολιτείας. Όταν μετέστησαν οι γονείς της προς την αιώνια ζωή, η 20η θυγατέρα των Παρασκευή αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στο Χριστό και σήκωσε στους παρθενικούς της ώμους των σταυρών του Κυρίου μας. Μέσα σε φοβερούς διωγμούς διέδιδε το Ευαγγέλιο της εν Χριστώ σωτηρίας σε κύκλους γυναικών και νεανίδων. Πρόσφερε την καρδιά της με ολοκληρωτική αφιέρωση εις τον Χριστόν ως νυμφίον της. Του έδωσε ολόκληρη τη ζωή της. Τον ομολόγησε με παρησία ενώπιον του βασιλέως Αντωνίου, όταν την κάλεσε να θυσιάσει στα είδωλα λέγοντάς του «Μη γέννητο αρνήσαστε το όνομα του Χριστού και Θεού». Εδαπάνησε ακόμη και το αίμα της χάρη της αγάπης του και τέλος εθυσιάστη δια την δόξα του και την βασιλεία του. Εμείς αδελφοί μου ακούσαμε την φωνή της Αγίας μας και δεχτήκαμε την πρόσκλησή της και συγκεντρωθήκαμε απόψε σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο των παιδικών κατασκηνώσεων της Αναπλαστικής Σχολής Πατρών, του Πνευματικού μας Πατρός και Διδασκάλου Πατρός Γερβασίου, για να τιμήσουμε την Αγία Μνήμη της. Γεννάται όμως το εξής ερώτημα. Η δική μας τιμή προς την Αγία μας, σε τι συνίσταται? Αρκεί απλώς να πούμε σήμερα είναι η εορτή της Αγίας Παρασκευής? Αρκεί ο απλός εκκλησιασμός την ημέρα της μνήμης της? Αρκεί απλώς να της απευθύνουμε ύμνους και εγκόμια? Αρκεί να διαβάσουμε τον βίο της, να θαυμάσουμε τους άνθρωπους της και να ζηλέψουμε την αρετή της? Όχι, αδελφοί μου. Πρέπει να την μιμηθούμε. Αν δεν αγωνιστούμε να γίνουμε αντίγραφα της Αγίας μας, δεν την τιμάμε σωστά. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Μνημονεύεται των ηγουμένων ημών, όν αναθεωρούνται στην έκβαση της αναστροφής, μιμήστε την πίστη». Εμείς μπορούμε να μιμηθούμε την Αγία μας? Ναι, υπάρχει μία πράξη στην Αγία Παρασκευή η οποία είναι τόσο αναγκαία για τη χριστιανική μας ιδιότητα, ώστε αν δεν την επαναλάβουμε δεν λογιζόμεθα χριστιανοί.
Και η πράξη αυτή είναι η ομολογία. Αποτελεί το κατεξοχήν γνώρισμα όλων των Αγίων και καθίσταται υποχρεωτικό και για μας. Ο Ιερός Χρυσόστομος παρουσιάζει μία ωραία παρομοίωση. Όπως ο βασιλιάς φοράει διάδυμα, κορώνα στο κεφάλι, έτσι και για κάθε Άγιο διάδυμα είναι η ομολογία. Η ομολογία είναι το φωτοστέφανο που στολίζει κάθε Άγιο. Άρα η ομολογία έχει άμεσον σχέση με το θάρρος και με τον κόσμο. Το να υμνούμε τον Χριστό μέσα στη λατρευτική σύναξη της Εκκλησίας είναι εύκολο και ανώδυνο. Το δύσκολο είναι να μιλάμε για τον Χριστό έξω, στο κοσμικό περιβάλλον, στην εργασία μας, στο σπίτι μας, μπροστά σε εχθρικά διακειμένους στην πίστη. Να ομολογούμε τον Χριστό και όταν βρισκόμεθα σε αντιχριστιανικό περιβάλλον, να μην τρεπόμεθα να φανερώσουμε την χριστιανική μας ιδιότητα. Ναι, είμαι χριστιανή, ομολογούσε η Αγία Παρασκευή ενώπιον των διοκτών της, δοξάζοντας το όνομα του Θεού, όχι μόνο με τα λόγια, αλλά και μέσα στο φρικτό μαρτύριό της. Εμείς αγαπάμε τον Ιησού Χριστό? Αν ναι, αυτό σημαίνει ότι αγαπάμε όλους τους Αγίους. Αγαπάμε την Αγία Παρασκευή, που αγάπησαν τον Ιησού Χριστό και αφιερώθηκαν ψυχήτε και σώματι και θυσιάστηκαν γι' Αυτόν. Και εσύ, πατέρα και μητέρα, εάν θέλεις τα παιδιά σου να μην γίνουν όπως τα περισσότερα παιδιά του κόσμου, οδήγησέ τα σε μίμηση των Αγίων. Μιμήσου τους γονείς της Αγίας Παρασκευής, τον Αγάθωνα και την Πολιτεία. Φύτεψε στην καρδιά των παιδιών σου την πίστη στο Χριστό και το θαυμασμό των Αγίων. Έχουμε απόλυτη ανάγκη από Αγίους. Η Εκκλησία μας δείχνει τον δρόμο των Αγίων μας. Μας δείχνει την πορεία που πρέπει να χαράξουμε στη ζωή μας. Να κλείσουμε τα αυτιά μας, παιδιά μου, στους άθεους διαφωτιστές, οι οποίοι σας λέγουν και μας λέγουν: ελάτε κοντά μας να ζήσετε τη ζωή σας. Ψέματα! Ζωή χωρίς Χριστό δεν υπάρχει. Ελάτε στα κέντρα και τους χώρους διασκέδασης να ξεκουραστείτε. Ψέματα! Ψέματα σας λέγουν. Θέλουν να καταστρέψουν ό,τι όμορφο και ωραίο έχετε στην καρδιά σας. Ο Χριστός είναι αυτός που ξεκουράζει και αναπαύει. Δεύτε πρόσμε, πάντε σηκωπιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Σας λέγουν ότι τι θέλεις και κοινωνείς κάθε λίγο και λιγάκι, θα κολλήσεις καμιά αρρώστια. Ψέματα, μεγαλύτερο ψέμα από αυτό δεν υπάρχει. Τι μπορεί να κολλήσει στο Χριστό μας? Τι θέλεις και κάθεσαι ακόμη στο σπίτι με τους γονείς σου? Φύγε να βρεις την ελευθερία σου. Ψέματα. Η οικογένεια, η χριστιανική οικογένεια, είναι η κατοίκον εκκλησία και αυτό τους ενοχλεί, γιατί δεν μπορούν να σε οδηγήσουν στα λιμέρια τους και να σε κομματιάσουν αν δεν σε βγάλουν από την ευλογημένη κυβωτό της οικογένειας. Και τόσα άλλα τα οποία οι σιρήνες λυσοδός στηρίζουν στα αυτιά όλων μας. Αδελφοί μου, δεν είναι ποτέ ζημία και στέρηση η κατά Χριστόν ζωή. Άλλα πράγματα ζημιώνουν και φτύρουν. Και αυτό θα το ετώνιζε η Αγία μας προς όλους, ιδιαιτέρως δε προς τις νεάνιδες. Καιρός λοιπόν να τοποθετήσουμε τα σωστά πρότυπα στη ζωή μας. Και η Αγία Παρασκευή επιβάλλεται να γίνει το πρότυπό μας. Να γίνει υπόδειγμα για όλους τους χριστιανούς. Να διδαχθούμε από την αρετή της και το χριστιανικό της ήθος ως το υψηλότερο ιδανικό. Εάν θέλουμε να βγούμε από τα αδιέξοδα της παραπέουσας κοινωνίας μας
και να φτιάξουμε μια νέα κοινωνία από ανθρώπους φτασμένους στον ουρανό. Ήθε διαπρεσβειών της Αγίας ως ο Παρθένο Μάρτυρος Παρασκευής. Να αξιοθούμε να συνδεθούμε ουσιαστικότερα με τον Χριστό μας. Να τον αγαπήσουμε παραπάντας ανθρώπους. Να τον καταστήσουμε νυμφίον της καρδιάς μας. Όχι μόνο με λόγια, αλλά να γίνουμε ενεργά και συνειδητά μέρη του σώματος του Χριστού και της Εκκλησίας του. Να τον ομολογούμε εν παντή καιρό και τόπο, ώστε να καταστούμε άξιοι και της ειδικής του ομολογίας ενώπιον του Πατρός του του Ευρανής και πολιτευτούμε εν τη λαμπρότηση των Αγίων αυτού, εν το φωτί της δόξης του προσώπου του. Αμήν.